Σύντροφες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα ανάμεσά σας. Μια μέρα που έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς την διαλέγουμε για να θυμηθούμε τις προσπάθειες που καταβάλουμε προκειμένου να υπάρχει στην καθημερινότητά μας, στο δημόσιο χώρο, στα σπίτια μας, στα σπίτια όλων, λιγότερη βία κατά των γυναικών. Και θέλω να πω ότι αισθάνομαι και ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί η ιδιότητα που με έφερε εδώ μου επιτρέπει να μιλήσω για τη συλλογική προσπάθεια που έγινε για την υιοθέτηση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Μια προσπάθεια που οφείλεται σε ένα πείσμα με τη θετική έννοια. Η Γενική Γραμματέας ξεκίνησε με τη συγκρότηση μιας ομάδας διαχείρισης έργου ευρύτατης, πολυμελούς, στην οποία ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Συμμετείχαν πάρα πολλές ομάδες από τα Υπουργεία, από κοινωνικούς φορείς, από γυναικείες οργανώσεις, και η οποία ομάδα προετοίμασε το έργο. Έκανε δηλαδή στην ουσία μια καταγραφή των προβλημάτων, των ερωτημάτων που θέτει, που έθετε η ένταξη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στην Εθνική Ένωμη Τάξη. Μετά το έργο αυτό παραδόθηκε από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας στη Γενική Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου. Άλλη μία πεισματάρα το πήρε και αυτή επάνω της. Συγκροτήθηκε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και σε πολύ λίγο διάστημα, σε λίγους μήνες από την συγκρότησή της, κατατέθηκε η πρόταση νόμου για την ενσωμάτωση στην Εθνική Ένωμη Τάξη. Είναι σημαντικό ότι την εποχή που η χώρα πάλευε να επιβιώσει σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με κλειστές τις τράπεζες, με τους ανθρώπους να βιώνουν μια τεράστια αβεβαιότητα, η ελληνική πολιτεία δεν ξέχασε τα θέματα ισότητας των φύλων. Και με σταθερότητα, παράλληλα με τον αγώνα που δινόταν για την επιβίωση της χώρας και για την έξοδο από αυτή την κατάσταση, σημαντικά ζητήματα όπως η κύρωση της Σύμβασης για την Κωνσταντινούπολη προχώρησαν και κατέληξαν για μια ευτυχή κατάληξη. Ποια είναι η ιστορία της Σύμβασης? Η ιστορία της Σύμβασης είναι αρκετά μακριά. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ιδιαίτερα η Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, ανέλαβε μια σειρά από πρωτοβουλίες για να προστατεύσει, για να προωθήσει την προστασία των γυναικών κατά της βίας. Ήδη το 1993, στην τρίτη συνδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, το αντικείμενο της σύσκεψης ήταν οι στρατηγικές για την κατάργηση της βίας κατά των γυναικών στην κοινωνία, μίντια και άλλα μέσα. Στη συνέχεια, ένα σχέδιο δράσης για τον αγώνα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών αποτέλεσε το πρώτο πολιτικό, συνολικό και συνεκτικό πλαίσιο για τις εθνικές διοικήσεις. Αυτό το σχέδιο δράσης το ακολούθησε η υιοθέτηση μιας σύστασης της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη-μέλη προκειμένου να ενισχύσουν τον αγώνα για την καταπολέμηση της βίας κατά των διαδικασιών. Μπαίνοντας στον καινούριο αιώνα, η διαδικασία πύκνωσε και από τα Σκόπια, όπου το 2003 έγινε η διάσκεψη των Υπουργών που υιοθέτησε τη διακήρυξη, μέχρι το 2011 που φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη και υιοθετήθηκε πια το κείμενο της Σύμβασης, οι πολιτικές δράσεις κατέληγαν σε διατύπωση πολλών κανονιστικών αποφάσεων. Είναι στη διάθεσή σας, νομίζω τώρα ίσως δεν έχει νόημα να αναφερθούμε σε αυτές τις αποφάσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κορονίδα όλου αυτού του αγώνα ήταν η υιοθέτηση κανονιστικών κειμένων.
Και εύλογα μπορεί κανείς να αναρωτηθεί, είναι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών μια νομική υπόθεση? 20 χρόνια σε 3 επίπεδα γινόταν ένας σημαντικός αγώνας, και στο διακυβερνητικό και στο κοινοβουλευτικό και στο πολιτικό επίπεδο. Ο αγώνας όμως θεωρήθηκε ευδόκιμος όταν υιοθετήθηκε η σύμβαση, που πράγματι είναι ένα νομικό κείμενο με αυξημένη νομική δύναμη, δεν έχει μια αυξημένη κανονιστικότητα, η οποία σκοπεύει να εναρμονίσει τις εθνικές νομοθεσίες, αλλά και αυτή είναι η πρωτοτυπία της σύμβασης κατά τη γνώμη μου, και έχει σημασία όπως θα δούμε παρακάτω, δεν περιορίζεται στην εναρμόνιση των νομοθεσιών, αλλά επιδιώκει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να συμβάλλει στην ανάπτυξη διοικητικών πρακτικών. Πρακτικών που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, αλλά και της ενδοοικογενειακής βίας γενικότερα. Και βέβαια, σχεδόν 2 αιώνες τώρα, οι αγώνες για τη χειραφέτηση των γυναικών καταλήγουν σε νομικά αιτήματα. Ένα βασικό, ένα πολύ κρίσιμο περιεχόμενο των αγώνων του γυναικείου κινήματος είναι να αναγνωριστούμε ως ίσοι άνθρωποι. Ίσοι άνθρωποι. Και ο ίσος άνθρωπος δεν είναι κάτι τυχαίο. Ο ίσος άνθρωπος είναι προϊόν των τελευταίων 250 ετών. Συνδέεται με την ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος, με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η θέσμιση των κοινωνιών, δηλαδή με την ανάπτυξη ενός φιλελεύθερου και δημοκρατικού συνταγματισμού, αλλά ακόμη και με τον ανθρωπολογικό τύπο που διαμορφώνεται μέσα από αυτή την πορεία. Την πορεία δηλαδή διεκδίκησης δικαιωμάτων και υποστήριξης της λειτουργίας δημοκρατικών πολιτευμάτων. Έτσι, αν θα βλέπαμε από τη σκοπιά του νόμου, των θεσμών, η βία κατά των γυναικών συνδέεται πάρα πολύ στενά με τις ανισότητες. Και θα έλεγα ότι αυτό ξεκινάει από μια πραγματολογική διαπίστωση ότι το κοινωνικό φύλο αποτελεί τη βάση ανάπτυξης προσβλητικών, επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών, που τι έχουν ως αποτέλεσμα? Η κοινωνική παράσταση των θυμάτων, το πώς μας βλέπει ο κόσμος, να μειώνεται, να φύγεται η προσωπικότητά μας, ενώ συχνά οι συμπεριφορές αυτές επιφέρουν σοβαρές ψυχοσωματικές βλάβες, ακόμη και το θάνατο. Για να ελαφρύνω λίγο την διήγηση, την αφήγηση, στον περσινό εισαγωγικό διαγωνισμό που διοργανώνει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα. Ένας εξεταζόμενος δεν ήθελε να συμμορφωθεί στους κανόνες. Προσπαθώ συνέχεια, είμαι κολλημένη. Λοιπόν, εντάξει, να σας βλέπω και εγώ λίγο. Με την πρόεδρο της Αρμόδιας Επιτροπής και αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μια πολύ σοβαρή γυναίκα, πηγαίνουμε για να επαναφέρουμε σε τάξη τον διαγωνιζόμενο και να διασφαλίσουμε την αξιοκρατία, την ισότητα. Όταν μας βλέπει λοιπόν 2 γυναίκες, ο κύριος γίνεται έξαλλος και γυρίζει και λέει στην αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου: «Κυρά μου, δεν με αφήνεις την ησυχία σου να πας στο σπίτι σου να μαγειρέψεις κανένα στιφάδο?» 2017, εισαγωγικός διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Αυτή λοιπόν η βία είναι αναντίλεκτο ότι μας φέρνει σε μια εξαιρετικά μειονεκτική θέση στο εσωτερικό της οικογένειάς μας, στο περιβάλλον μας. Και καθώς είμαστε σε αυτή τη μειονεκτική θέση οι γυναίκες, δεν μπορούμε να απολαύσουμε ισότιμα τα δικαιώματά μας. Έτσι λοιπόν η βία, η οποία προφανώς είναι απόρρια των κοινωνικών και δυστυχώς ακόμη
υπόθηκε και από την Φωτεινή την Κούβελα και από την Κωνσταντίνα την Κούβενα Κούνεβα, ακόμη και θεσμικών σχέσεων εξουσίας, είναι ταυτόχρονα ένα από τα βασικά εργαλεία αναπαραγωγής αυτών των εξουσιαστικών σχέσεων. Και γι' αυτό το λόγο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει κράτος που να μετέχει στον ΟΗΕ και να μην αναγνωρίζει ως υποχρέωσή του να καταπολεμά τη βία κατά των γυναικών. Ακόμη και αν υπερβούμε το άρθρο 2 του συντάγματος και πάμε στο άρθρο 5, το οποίο επιτάσσει ότι καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν αρκεί η αποχή του κράτους για να μπορούμε ελεύθερα να συμμετέχουμε και αυτό το θεμελιωδέστατο δικαίωμα που οι Γερμανοί το ονομάζουν δικαίωμα των δικαιωμάτων της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, χρειάζονται θετικές παρεμβάσεις του κράτους. Το κράτος πρέπει να αναπτύσσει, λαμβάνει μέτρα και να αναπτύσσει πολιτικές έτσι ώστε αποτελεσματικές να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτό το πολύ μεγάλο μας δικαίωμα. Εξάλλου, στο άρθρο 116 του ισχύοντος συντάγματος προβλέπεται μετά την αναθεώρηση του 2001 ότι δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ρητά, ακολουθεί. Το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών. Άρα έχουμε και πρόσθετη διάταξη πια που επιβάλλει σε όλα τα κρατικά όργανα να καταπολεμούν τη βία, διαφορετικά δεν θα μπορούμε να απολαμβάνουμε ελεύθερα τα δικαιώματά μας και να εξασφαλίζουν με τη δράση της τον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών, με πρώτη βέβαια από τις θεμελιώδεις αρχές την αρχή της ισότητας. Όμως σήμερα το 2018 το να λέμε, να αναγόμαστε στην αρχή της ισότητας για να ρυθμίσουμε το ζήτημα του φύλου, δυστυχώς δεν είναι ακόμη, ας το πω, αποτελεσματικό. Και λέω ακόμη, γιατί το 1975 στο άρθρο 4 εισήχθη δεύτερη παράγραφος που λέει οι Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Άρα η αρχή της ισότητας προσέλαβε την έμφυλη διάστασή της πριν από 50 σχεδόν χρόνια. Γιατί όμως, λέω, και επιτρέψτε μου λίγο να σας κουράσω, ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρώτον, γιατί ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Και το ελληνικό σύνταγμα δεσμεύει την ελληνική πολιτεία και τα όργανά της. Όμως, όπως ίσως είστε ενήμερες, σε διεθνές επίπεδο έχουμε μία δραματική επαναχώρηση. Κυρίως με πρωτοβουλία αραβικών χωρών, στα όργανα του ΟΗΕ φαίνεται να επανέρχεται η αρχή separated but equal. Separated but equal. Ποια είναι αυτή η αρχή που η κουρασμένη κυρία Ρόζα την κατέριψε τη δεκαετία του 50, αρνούμενη να βγει από το βαγόνι των λευκών και να πάει στο βαγόνι των μαύρων? Είναι μια εκδοχή της ισότητας, αμερικάνικου τύπου, που την είχαμε ξεπεράσει και η οποία λέει βεβαίως ίση, αλλά ο καθένας ίσως στην ομάδα του. Και αυτό το separated but equal μπαίνει με έμφαση εν όψη του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών. Ποια είναι η φιλολογία που αναπτύσσεται? Η φιλολογία που αναπτύσσεται είναι ότι οι γυναίκες έχουν μια ιδιαιτερότητα, αποτελούν μια χωριστή κατηγορία και για να σεβαστούμε την ιδιαιτερότητά τους αυτή, θα τους αναγνωρίσουμε τα δικαιώματά τους, αλλά ως χωριστής κατηγορίας. Όλες μεταξύ τους είναι ίσες και με εμάς
τους άντρες ίσες είναι, αλλά ανάλογα με αυτό που αντιστοιχεί στη φύση τους. Και δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι ακόμη και στην Ευρώπη η αναγωγή στη φύση ήταν αυτή που είχε προσδιορίσει την ανισότητα των γυναικών. Η μεγάλη Γαλλική Επανάσταση που έφερε τα πάνω κάτω στον κόσμο κατανόησε την ισότητα ως κατηγόρημα βιολογικό του ανθρώπου. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα δύο κατηγορίες, μία πάρα πολύ μεγάλη και μία μικρότερη, για δεκαετίες, μέχρι σχεδόν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να στερούνται των δικαιωμάτων τους. Η μεγάλη κατηγορία ήμασταν εμείς οι γυναίκες και η μικρότερη κατηγορία ήταν οι Εβραίοι. Γιατί δυστυχώς, παρά τον διαφωτισμό που είχε δώσει άλλη μορφή στη Γυραιά Ήπειρο, η φύση των Εβραίων τους κατέτασε σε ιδιαίτερη κατηγορία. Έτσι λοιπόν το γυναικείο κίνημα για δεκαετίες προσπαθούσε να εντάξει τα μέλη του στον ίσο άνθρωπο. Τι κάναμε, συνέχεια προσπαθούσαμε να ψηφιστούν οι δικοί νόμοι για να αποκτήσουμε κι εμείς δικαιώματα. Γιατί η φύση μας μας εξαιρούσε από τους γενικούς νόμους. Και η αλήθεια είναι ότι ήδη από το Μεσοπόλεμο υπήρξε μία βελτίωση και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ολοκληρώνεται, ας το πούμε έτσι, η πρώτη περίοδος του γυναικείου κινήματος, καταφέραμε να κατακτήσουμε μία θέση μεταξύ των ίσων ανθρώπων. Ωστόσο και αυτή η θέση ανάμεσα στους ίσους ανθρώπους δεν θα έλεγα ότι μας εξασφαλίζει ισότιμη απόλαυση των δικαιωμάτων πάντοτε. Γιατί με βάση τη γενική αρχή της ισότητας και την αρχή της ισότητας των φύλων, ο νομοθέτης και ο δικαστής πρέπει να εξασφαλίζουν την όμοια μεταχείριση των ομοίων και την ανόμοια των ανομίων. Έχουμε περάσει δηλαδή σε μία φάση όπου αυτό που διεκδικούμε είναι πρώτο το φύλο στις περισσότερες περιπτώσεις να αποτελεί απαγορευμένο κριτήριο με βάση το οποίο θα συγκροτείται η κατηγορία των ομοίων. Να μην επικαλείται δηλαδή ο νομοθέτης, ο δικαστής, η διοίκηση το φύλο για να φτιάξει τους όμοιους και να τους εξασφαλίσει ισότιμη προστασία. Εξάλλου πρόβλημα έχουμε και με μια άλλη διάκριση της ισότητας ανάμεσα σε τυπική και ουσιαστική. Για να υπάρχει ίση μεταχείριση, γιατί αυτό είναι το νόημα της ισότητας, όχι να υπάρχουν κάποια αριθμητικά ή στατιστικά δεδομένα, αλλά να απολαμβάνουμε ίσης μεταχείρισης, ο νόμος άλλοτε θα πρέπει να μας αντιμετωπίζει ως μονάδες ανεξάρτητα από οποιοδήποτε χαρακτηριστικό μας, όπως για παράδειγμα όταν πρόκειται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Είναι αδιανόητο στο εκλογικό δικαίωμα να ενταχθούν ουσιαστικά χαρακτηριστικά του προσώπου. Ένας πολίτης, μία ψήφος. Ένα μέλος του κοινωνικού συνόλου, μία ψήφος. Επομένως και ο νομοθέτης ο καημένος έχει να διαλέξει ανάμεσα στη λεγόμενη τυπική ή αριθμητική ισότητα που προστατεύει τα δικαιώματά μας. Ενώ όμως σε άλλες περιπτώσεις η ισότιμη απόλαυση αρκετών δικαιωμάτων ή η διασφάλιση όμοιων ευκαιριών στα μέλη του κοινωνικού συνόλου απαιτούν η ρύθμιση να μεταχειρίζεται με όμοιο τρόπο τα όμοια και με ανόμοιο τα ανόμοια. Οπότε γίνεται λόγος για ουσιαστική ή αναλογική ισότητα. Εξάλλου,
Και αυτό το βλέπουμε σε αρκετές από τις ρυθμίσεις της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Ερώτημα γεννιέται σχετικά με το στάδιο στο οποίο θα πρέπει να επιδιώκεται η εξίσωση ή η εξομοίωση. Η σχετική υποχρέωση της πολιτείας εξαντλείται στο να λαμβάνει μέτρα που θα εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες σε όλους και όλες, ή μήπως πρέπει να εκτείνεται και στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Είναι η ισότητα ευκαιριών που ταιριάζει, θα έλεγα, πιο πολύ με την νεοφιλελεύθερη προσέγγιση των ζητημάτων, και η ισότητα αποτελέσματος, αυτό που η νομολογία μας ονομάζει πραγματική ισότητα. Η μεγαλύτερη κοινωνική κατηγορία του πληθυσμού που βρίσκεται σε δυσμενή κοινωνική θέση είναι οι γυναίκες. Και γιατί είναι οι γυναίκες? Γιατί εμείς είμαστε τα πρόσωπα που έχουμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μας αποδίδονται με βάση κοινωνικά στερεότυπα. Εμείς είμαστε αυτές που είμαστε οι φορείς όλων των στερεοτύπων της κοινωνίας, όλων, εν πάση περιπτώσει, των περισσότερων, των πιο βαριών στερεοτύπων της κοινωνίας. Η γυναίκα είναι για την κουζίνα και για το στιφάδο της. Η γυναίκα πρέπει να είναι καλή μάνα. Η γυναίκα που ασχολείται με την πολιτική θέτει σε διακινδύνευση την ανατροφή των παιδιών της, τη συνοχή της οικογένειας. Αφήνει και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης απροστάτευτους τους ηλικιωμένους. Όλα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα πρέπει να ανατραπούν. Για το λόγο αυτό χρειάζεται εδώ μία θετική δράση, μία θετική παρέμβαση της πολιτείας. Της πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρία Καβαδία. Δεν είναι μόνο η πολιτεία, πια τα προβλήματα έχουν ένα ευρύτερο επίπεδο. Οπότε, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ισότητα σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα φτάσουμε στην πραγματική ισότητα. Θα πάρουμε θετικά μέτρα? Ναι, να πάρουμε θετικά μέτρα. Δεν είναι και αυτό όμως πάντοτε απλό. Και δεν είναι απλό, διότι τα θετικά μέτρα μπορεί να λειτουργήσουν ως προνόμιο αφενός. Αφετέρου μπορεί να οδηγήσουν σε μία περιχαράκωση της ομάδας η οποία απολαμβάνει τα θετικά μέτρα, και με τον τρόπο αυτό να αναπαραχθεί η διαφορετική κατάσταση. Το γυναικείο κίνημα, όταν ανάγεται στην ισότητα από την εποχή της εμφάνισής του, προσδίδει στους αγώνες του και στην ίδια την ισότητα ένα χειραφετητικό χαρακτήρα. Τι επιδιώκουν οι γυναίκες που για αιώνες τώρα παλεύουν να γίνουν ίσοι άνθρωποι? Να μην υπάρχουν διακρίσεις, όχι μόνο εις βάρος τους, αλλά να μην υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος κανενός μέλος του κοινωνικού συνόλου. Να μπορούμε να βρισκόμαστε όλοι σε μια τέτοια θέση ώστε να ξεκινούμε από κοινή αφετηρία, αλλά να μας εξασφαλίζονται και συνθήκες που θα μας επιτρέπουν να μην μένουμε στη μέση του δρόμου, αλλά με ίσους όρους να επιδιώκουμε και το αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να μας δίνουν το αποτέλεσμα στο χέρι έτοιμο, αλλά να μας κάνουν να υπάρχουν οι συνθήκες που θα μας επιτρέπουν να παλεύουμε ισότιμα γι' αυτό. Τι προσφέρει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αυτό? Καταρχήν, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί μια συνέχεια, της Γαλλικής Επανάστασης. Έχουμε ένα ειδικό νόμο, δεν έχουμε ένα γενικό νόμο για την καταπολέμηση της βίας, πάλι με ειδικό νόμο, ως ειδική καταγορία, ως προστατευόμενο είδος εντασσόμαστε στον κόσμο της ισότητας. Έχει όμως μια μεγάλη καινοτομία, πολύ σημαντική, που επειδή αναφέρθηκε η Φωτεινή Κούβελα, δεν θα σταθώ σε αυτή. Είναι η ίδρυση μηχανισμού παρακολούθησης, στον οποίο περιλαμβάνεται η Γκρέβιο, ένα ανεξάρτητο όργανο που συγκροτείται από τα τεχνοκράτες και είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της σύμβασης. Έτσι λοιπόν, μπορεί να μην μας βάζει στους γενικούς νόμους, αλλά
μας βάζει στο γενικό πλαίσιο φροντίδας του κράτους. Η σύμβαση επίσης επεκτείνει την προστασία, εμπλουτίζοντας την αντίληψη σχετικά με το περιεχόμενο της υποχρέωσης του κράτους. Δεν αρκεί η εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου, εγώ έκανα τον νόμο και κόψτε το σβέρκο σας, αλλά απαιτούνται δημόσιες πολιτικές, απαιτούνται δράσεις κοινωνικής παρέμβασης. Εντελώς ενδεικτικά προβλέπεται η υποχρέωση των συμβαλωμένων κρατών να εξασφαλίσουν την κατάρτιση, μας μίλησε η Γενική για αυτά τα θέματα που ασχολούνται με τα θύματα της βίας. Το ΕΚΔΑ είναι πρόθυμο να συμβάλλει, έχει τα μέσα και θα βοηθήσει πολύ, πιστεύω. Η υποχρέωση να υλοποιούνται θεραπευτικά προγράμματα για τους δράστες. Το θέμα δεν είναι να προστατεύσουμε προσωρινά το θύμα, αλλά να υπάρχει μια βαθιά παρέμβαση, καθώς και διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας για την κατάργηση των στερεοτύπων και την εξασφάλιση του σεβασμού της διαφορετικότητας. Η προστασία των θυμάτων γίνεται συγκεκριμένη. Υπάρχει δυνατότητα απομάκρυνσης του θύματος από τον δράστη και εδώ είναι μια σημαντική και δικονομική και από άποψη ουσιαστικού δικαίου τομή. Ο δράστης, ακόμη και αν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού, μπορεί να υποχρεωθεί να εγκαταλείψει την κατοικία του. Υπάρχει υποχρέωση ίδρυσης κέντρων υποδοχής των θυμάτων σε όλη την επικράτεια. Η ιδιαίτερη πρόβλεψη για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας παραμονής των αλλοδαπών γυναικών θυμάτων, Αγγελική μου, είναι πραγματικά σε αυτό το πεδίο πολύ σημαντική. Αυτές θα έλεγα ότι είναι οι σημαντικότερες θετικές παράμετροι της σύμβασης. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ, γιατί φοβούμαι ότι σας κούρασα και ζητώ συγγνώμη, σε κάποια προβλήματα, σε κάποιους προβληματισμούς μάλλον που πρέπει να αναπτυχθούν στο μετά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Εφαρμόζοντας τη σύμβαση, ενισχύσαμε τα ποινικά εργαλεία με βάση τα οποία η πολιτεία καταπολεμά τη βία κατά των γυναικών. Έτσι, για να γίνει σεβαστό το άρθρο 33 της σύμβασης, εισήχθη επιβαρυντική περίσταση στο άρθρο 333 του ποινικού κώδικα, προκειμένου να τιμωρείται το stalking, δηλαδή μια εξακολουθητική συμπεριφορά απειλής, παρακολούθησης και παρενόχλησης, με την οποία κάποιος παρεμβαίνει στην ιδιωτική σφαίρα του θύματος. Επίσης, δυνάμει του άρθρου 37 της σύμβασης, κρίθηκε απαραίτητη η προστασία των ενηλίκων και ανηλίκων από τους καταναγκαστικούς γάμους. Και για το λόγο αυτό εισήχθη προσθήκη στο άρθρο 323α του ποινικού κώδικα, ώστε να τιμωρούνται και αυτές οι περιπτώσεις στέρησης της προσωπικής ελευθερίας. Κίνδυνος πρώτος. Η ποινικοποίηση αυτών των συμπεριφορών μπορεί να οδηγήσει, ιδίως τη συμπεριφορά του stalking, μπορεί να οδηγήσει σε μία δραματική ηθικοποίηση της δημόσιας ζωής. Ένα μέσο που ανά τους αιώνες ελέγχονται οι γυναίκες και εξασφαλίζεται η εξουσία του πανθρός, του ανδρός, του αδερφού πάνω σε αυτές, είναι ο έλεγχος της σεξουαλικής συμπεριφοράς. Τώρα έρχεται το γυναικείο κίνημα και ζητά να υπάρξει μία τιμώρηση συμπεριφορών οι οποίες είναι αμφίσιμες, συμπεριφορών οι οποίες μπορεί πράγματι να αποτελούν μια διείσδυση στον ιδιωτικό χώρο, στην προσωπικότητα, μπορεί όμως να είναι και μια έκφραση ερωτικού λόγου. Έρχεται πια η πολιτεία και ελέγχει με το πιο αυστηρό εργαλείο που διαθέτει, το ποινικό δίκαιο, τις ερωτικές σχέσεις των προσώπων. Κίνδυνος δεύτερος. Η ποινικοποίηση της παρότρυνσης σε ακροτηριασμό κατά το πρότυπο του εγκλήματος της κατάπισης αυτοκτονίας ήταν η καλύτερη λύση που είχαμε. Νομικά δεν είχαμε πιο σταθμισμένο εργαλείο για να αποτρέψουμε αυτή τη βάρβαρη, βάναυση πρακτική η οποία αναπτύσσεται σε όλο το
σε όλη την Ευρώπη και βέβαια στη χώρα μας. Αυτή η πρακτική όμως, και εγώ το έχω αντιμετωπίσει, αν θέλετε, στη συζήτηση, το βλέπουμε αυτό πολύ, αυτή η πρακτική είναι στοιχείο της θρησκευτικής ελευθερίας ορισμένων γυναικών που την επικαλούνται και στοιχείο του πολιτισμού τους. Ο τρόπος με τον οποίο ο δικαστής θα έρθει να εφαρμόσει τον νόμο μπορεί, λέω, είναι ένας κίνδυνος και πρέπει να τον αποτρέψουμε. Μπορεί να οδηγήσει σε μία σύγκρουση πολιτισμών ακόμα και στη χώρα μας. Στη χώρα μας βέβαια δεν έχουμε πολλές γυναίκες που ασκούν αυτή την πρακτική, αλλά η αντιμετώπιση της με ποινικά εργαλεία εμένα μου δημιουργεί προβληματισμό. Ναι. Η πολιτεία και η κοινωνία έχουν πάρα πολλά μέσα. Έχουν την εκπαίδευση. Έχουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έχουν τα συνδικάτα. Έχουμε πάρα πολλά πεδία με τα οποία μπορούμε να το να βάζουμε αυτές τις γιάτρισες των φυλών που βρίσκονται εδώ στη φυλακή, κατά τη γνώμη μου, αποτέλεσμα ιδιαίτερο δεν πρόκειται να παράξει. Εν πάση περιπτώσει, η υιοθέτηση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, η γνώμη μου, η προσωπική μου γνώμη είναι, φόβο εκφράζω, εκτός από την γυναικεία τους διάσταση, οι γυναίκες αυτές, από την εξουσίαση που υπόκεινται λόγω φύλου, βρίσκονται σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση, είναι μετανάστριες, μερικές από αυτές βρίσκονται παράνομα στη χώρα, είναι αντικείμενα πολλαπλών διακρίσεων. Τελείωσα. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αναντίλεκτα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, υπενθυμίζει την υποχρέωση του κράτους να αναπτύσσει πολιτικές, να λαμβάνει νομοθετικά και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, επιτρέπει την ευκολότερη συμπόρευσή μας με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά βέβαια είναι και αυτή ένα νομικό κείμενο. Και τα νομικά κείμενα, όπως έλεγε ο Αλέξανδρος Βόλος, για να εφαρμοστούν, χρειάζονται στρατιώτες, που στην περίπτωσή μας είναι στρατιωτίνες. Ευχαριστώ πολύ.